και όλα έτοιμα για το επαφλολούσιου και έχουμε κίνηση για την πρωτοπορία απ' έξω. Τζενάρο πιέζει Μπακακαράτ και από τα κάγκελα. Άιρις Μπριζ να πάρει και αυτός μια καλή θέση. Ο Άιρις Μπριζ και ο Μπακακαράτ και απ' έξω και ο Τζενάρο. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει, είναι και οι τρεις δίπλα-δίπλα. Τώρα επεμβαίνει ο Μπακακαράτ με μια χεριά παραπάνω, μπαίνει στο κεφάλι δίπλα του ο Τζενάρο, πιάνει στο κάγκελο τρίτος Άιρις Μπριζ, τέταρτος τώρα ανεβαίνει ο Ζαμπαρκάν. Στο κάγκελο ακολουθεί Return Vogel και πιο έξω από όλους είναι ο Iron Mike. Ο Μπακακαράτ έχει το προβάδισμα. Ακολουθεί δίπλα του ο Τζενάρο, πιο πίσω στο κάγκελο Άιρις Μπριζ και δίπλα του Ζαμπαρκάν. Iron Mike και Return Voyage, όμιλος στα 800. Πλησιάζουμε στο σημείο των 600 μέτρων. Μπακακαράτ με Τζενάρο οι δύο πρώτοι. Ζαμπαρκάν. Απ' έξω Iron Mike. Ακολουθεί Iris Breeze και Return Voyage. Πέρασαν και τα 600 μέτρα. Πάμε πλέον για την είσοδο στην ευθεία. Ο Τζενάρο κάνει την αλλαγή και περνάει πλέον μπροστά. Προσπαθεί ο Ζαμπαρκάν και ο Iron Mike να τον καταδιώξουν. Τζενάρο μπαίνει στην είσοδο της ευθείας με 2 μήκη απόσταση από τον Ζαμπαρκάν, που όμως το παλεύει και προσπαθεί να τον πλησιάσει πιο έξω ο Iron Mike. Ο Μπακακαράτ έχει υποχωρήσει τώρα τέταρτος. Τζενάρο έχει μια διαφορά 2 μικών, αλλά ο Iron Mike προσπαθεί να την ψαλιδίσει. Τζενάρο και Iron Mike από το κάγκελο Ζαμπαρκάν. Τζενάρο, Iron Mike, Ζαμπαρκάν, πιο πίσω Μπακακαράτ. Τζενάρο, Iron Mike, Ζαμπαρκάν και πιο πίσω Μπακακαράτ. Ο Τζενάρο λοιπόν θα επιστρέψει στις επιτυχίες. Ένας εξαετής εκτομίας από τον επιβίτορα Harbour Watch, ιδιοκτησία στο Σταύλο Πεντελικού, προπονητής ο κύριος Παναγιώτης Κάσης, αναβάτης ήταν ο Ντίον Τσέλα. Αυτή ήταν η 30η συμμετοχή του Τζενάρο και η 5η του νίκη. Πάμε να επαληθεύσουμε την άφιξη με αριθμούς. 4, 2, 5, 1. Ευχαριστώ. Κλειστό σύνθετο πάνω στο νούμερο 4, Τζενάρο, μεγάλο, 42,40. Είναι μεγάλο το σύνθετο, 42,40, έτσι. Όχι απλώς μεγάλο, είναι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο πιθανό σύνθετο έχει γίνει, 42,40. Πάμε να συλλέξουμε τα υπόλοιπα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κάσης και ο κύριος Δεμενεόπουλος. Ο Τζενάρο επέστρεψε στις επιτυχίες σήμερα, κύριε Κάση. Ναι, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Θα μπορούσε να είχε πάρει την κούρσα του λίγο πιο νωρίς, λόγω ατυχιών, λόγω διαφόρων καταστάσεων. Με κρύα καρδιά τον έβαλα στα 1575. Ήθελα να τον γράψω την άλλη εβδομάδα, αλλά λόγω ελλείψεων αναβατών και γενικά με αυτούς που συνεργάζομαι, δεν θα είχα ανάβαση. Οπότε μας βγήκε σε καλό. Δηλαδή, στάθηκαμε και τυχεροί. Ήταν και άψογος ο Εντιόν επάνω στο άλογο. Τα βρήκανε μαζί και. Όλα καλά. Ο κύριος Δεμενόπουλος είναι εκπρόσωπος ιδιοκτησίας. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που κέρδισε το άλογο και περισσότερο για το στάβλο. Και να δώσω τη χαιρετισμού στον πατέρα του, τον Γιώργο τον Κάση.